πέρσι ήταν μια πολύ κακή μέρα για το νησί. Γύρω στις 5 το πρωί ένας τοπικός ανεμοστρόβιλος και μια εντονότατη βροχόπτωση δημιούργησαν τεράστιες ζημιές. Θα έλεγα ότι είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για την Κάλυμνο ο τοπικός ανεμοστρόβιλος που είχε σαν αποτέλεσμα να υποστούν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές αρκετές επιχειρήσεις και βέβαια αεπλήγει ανεπανόρθωτα το δημοτικό γυμναστήριο, δεδομένου ότι η μισή του περίπου οροφή έφυγε, στην κυριολεξία πέταξε λόγω των στροβιλισμών που δημιουργήθηκαν από την μεγάλη ένταση του αέρα. Χτυπήθηκε μια περιοχή που ξεκινά περίπου από την ΔΕΗ, από τα γραφεία της ΔΕΗ, προς το χωριό. Είχε πραγματικά μια παράξενη διεύθυνση ο άνεμος, με αποτέλεσμα να σπάσουν όλα τα δάμια και τα παράθυρα του κλειστού γυμναστηρίου και να δημιουργηθεί μια ροή ρεύματος που με τους στροβιλισμούς που έκανε, προκειμένου να εκτονωθεί, δεν μπορούσε να εκτονωθεί, τίναξε όλη την οροφή στον αέρα. Στην πόλη η βροχή ήταν απόλυτα ελεγχόμενη, ενώ στην περιοχή Μυρσιές Μασούρη άνοιξαν οι ουρανοί. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να έχουμε ζημιές σοβαρές στις επιχειρήσεις της περιοχής. Όλη η περιοχή που είναι κοντά στο γυμναστήριο, το δημοτικό, επλήγει, επαναλαμβάνω, ανεπανόρθωτα, μαζί και με ιδιωτικές επιχειρήσεις, με μάντρες, με οικοδομικά υλικά. Όλη η κεντρική δεδροστοιχεία στο νησί, στην περιοχή του Εθνικού Γυμναστηρίου, τα δέντρα κατά μήκος του δρόμου δεξιά και αριστερά υπέσαν φοβερές ζημιές, έχουν σπάσει τα μισά θα έλεγα. Μάλιστα. Πλακώθηκαν αυτοκίνητα από την πτώση των δέντρων, έκλεισε ο δρόμος στην περιοχή του Καστελιού και από το πρωί είχαμε όλα τα μηχανήματα του Δήμου μαζί και με ιδιωτικά αυτοκίνητα, μηχανήματα σε δράση. Από τις 5.30 ώρα χθες ήμασταν στους δρόμους, εγώ αντιδήμαρχος, ο καθαριώτης ο κύριος Ζωήδης, ο κύριος Θανάτσης, ο πρόεδρος ΔΕΙΑΚ, με όλο το προσωπικό που έπρεπε να είναι σε διάταξη μάχης. Πιστεύω ότι τα καταφέρνει αρκετά καλά, όμως οι ζημιές είναι πάρα πολύ σοβαρές. Γι' αυτό συνεδρίασε και το Δημοτικό Συμβούλιο Εκτάκτος για να πάρει απόφαση να χαρακτηρίσει το νησί ως θέο μηνιόπληκτο και να υποβάλλουμε το αίτημα, όπως το κάναμε σήμερα το πρωί στον Περιφερειάρχη τον κύριο Μαχαιρίδη. Ενημερώσαμε το Υπουργείο Εσωτερικών. Απόψε ενημερώνω τους νεοεκλεγέντες συμβούλους της ΚΕΔΕ, προκειμένου να στηρίξουν μια προσπάθεια επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Ένα πράγμα δεν μπορούσε να το ξεπράξουν, αλλά υποσχέσει και των δύο δημάρχων με έχουν τελειώσει. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Για στην υγεία δουλεύουν, δεν δουλεύουν. Ο καταψύκτης δεν δουλεύει. Αυτό πάνω δεν δουλεύει. Λεκάνες μέσα γεμώσαν. Δεν είναι και μαρτία από το Θεό. Δεν είναι και μαρτία από το Θεό να υπάρχει στο έλεγχο για να μην ανοίξουν ένα πράγμα για το όνομα του. Πέντε υπουργεία δεν αναγνωρίζουν, λέει, τις επιχειρήσεις στον οικισμό του Μυρτιού. Αν είναι δυνατό, πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε ΤΕΒΕ, πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας και δεν μας αναγνωρίζουν κιόλας. Ας μας δώσουν πίσω τα λεφτά της εφορίας που έχουμε πληρώσει και πας στα λάθη με αυτή τη μείωσή τους. Οι αλήτες.